Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Προς το φινάλε των πανελλαδικών εξετάσεων και σε αυτή την χρονιά οι μαθητές διαγωνίστηκαν σήμερα σε δύο μαθήματα, ιστορία και φυσική κατεύθυνση, πάντα σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Ανταφλούκας. Θα δούμε τις σωστές απαντήσεις στα δύο σημερινά θέματα. Όπως παραλαμβάνω, βρισκόμαστε στον επίλογο αυτών των εξετάσεων. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό την κυρία Ηρώ Συγκούνη, φιλόλογος. Καλησπέρα κυρία Συγκούνη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ. Και τον κύριο Γιώργο Μπουλά. Καλησπέρα. Φυσικός. Καλησπέρα και σας κύριε Μπουλά. Κυρία Συγκούνη, να ξεκινήσω με σας το μάθημα της ιστορίας. Ένα σχόλιο θα ήθελα πριν περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των θεμάτων που είχαμε σήμερα. Τα θέματα της ιστορίας σήμερα ήταν αυξημένης δυσκολίας. Χρειαζόταν από τους μαθητές να αξιοποιήσουν τόσο την κριτική όσο και τη συνδυαστική τους ικανότητα. Ωστόσο, ήταν σαφώς διατυπωμένα και κατανοητά και φυσικά είχαν διδαχτεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους από τα φροντιστήριά μας. Ωραία, σας ακούμε λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ομάδα, με το θέμα Α1, το οποίο έχει 15 μονάδες. Η ερώτηση ήταν να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων. Α, αγροτική μεταρρύθμιση. Η απάντηση είναι στη σελίδα 42. Από καθώς η κατοχή γης έπαβε προοδευτικά να υπάρχει, έως κοινωνικές συνθήκες. Περνάμε στο θέμα Β, κίνημα στο γουδί. Η απάντηση είναι στη σελίδα 86 έως τη σελίδα 88. Από το σημείο το 1909 συντελείται μία τομή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας, έως έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του. Περνάμε στο Γ, όπου είναι η συνθήκη των Σευρών, 28 Ιουλίου 10 Αυγούστου 1920. Να επισημάνουμε ότι εδώ έπρεπε οι μαθητές να προσέξουν ιδιαίτερα, καθώς ο συγκεκριμένος ορισμός συναντάται σε δύο σημεία του σχολικού βιβλίου, τα οποία θα έπρεπε να συνδυαστούν και τα δύο και να επισημανθούν. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται στη σελίδα 96, από το σημείο «Η συνθήκη των Σευρών έως γίνεται απτή πραγματικότητα», καθώς και στη σελίδα 144, από τον Ιούλιο του 1920 έως «Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επέστρεψε στην Ελλάδα». Περνάμε στο θέμα Β2, το οποίο έχει 10 μονάδες. Η εκφώνηση ήταν να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. Το Α ήταν σωστό και η απάντηση είναι στη σελίδα 46. Το Β είναι λάθος και η απάντηση είναι στη σελίδα 210. Το Γ είναι λάθος και η απάντηση είναι στη σελίδα 152. Το Δ είναι λάθος και η απάντηση είναι στη σελίδα 53. Και το Ε είναι σωστό και η απάντηση είναι στη σελίδα 155. Περνάμε στο θέμα Β. Να επισημάνουμε ότι για τα ερωτήματα Β1 και Β2 ο υποψήφιος έπρεπε να απομονώσει συγκεκριμένα αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου, ώστε να μην εγκλωβιστεί στη συνεχή παράθεση πληροφοριών των αντίστοιχων αποσπασμάτων. Στο θέμα Β1 λοιπόν, το οποίο βαθμολογείται με 13 μονάδες, ζητούσε να αναφερθείτε Α. Στην οργάνωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων σε επίπεδο ηγεσίας κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και Β. Στους λόγους για τους οποίους δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο. Η απάντηση για το υποερώτημα Α βρίσκεται στη σελίδα 84 από το σημείο «Η οργάνωση των κομμάτων ήταν εμφανής έως εκλογικής τους περιφέρειας». Για το υποερώτημα Β. Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 84 επίσης, από το σημείο «Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης, έως του ενεργού πληθυσμού». Περνάμε στο θέμα Β2, το οποίο επίσης βαθμολογείται με 12 μονάδες και ρωτούσε να αναφερθείτε πρώτον στις ενέργειες του Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου για το ποντιακό ζήτημα κατά το Συνέδριο Ειρήνης 1918-1919 στο Παρίσι και Β. Στις ενέργειες του Μητροπολίτη Αμάσιας Γερμανού Καραβαγγέλη κατά το 1921 για το ίδιο ζήτημα. Η απάντηση λοιπόν στο πρώτο υποερώτημα βρίσκεται στη σελίδα 251 από το σημείο «Η πρόταση του Ελευθερίου Βενιζέλου προκάλεσε έως, αλλά θα διαθέσω υπέρ του λαού σας». Στο υποερώτημα Β, η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 252 και 253 από το σημείο «Παρά το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε έως και στην Αθήνα στις 4 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους». Περνάμε στη δεύτερη ομάδα, όπου είναι η ανάλυση των πηγών. Το θέμα Γ1, το οποίο βαθμολογείται με 25 μονάδες. Οι μαθητές εδώ θα έπρεπε να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο συγκεκριμένο ερώτημα, αφού απαιτεί παράθεση αποσπασμάτων από δύο διαφορετικά κεφάλαια του σχολικού βιβλίου, τόσο του δεύτερου κεφαλαίου όσο και του τέταρτου κεφαλαίου. Γ1 λοιπόν. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται, να αναφερθείτε. Α. Στις εκλογικές αναμετρήσεις του Νοεμβρίου 1910, αμέσως μετά την παρέτηση Δραγούμη και του Μαρτίου 1912, καθώς και στον συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων που προέκυψαν από αυτές
Και Β, στη στάση του Βενιζέλου ως Πρωθυπουργού της Ελλάδας στο κριτικό ζήτημα μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 1912. Δίνουμε λοιπόν μια ενδεικτική απάντηση, η οποία είναι η εξής. Για το υποερώτημα Α, παραπέμπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου, Διαμόρφωση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, και συγκεκριμένα στις σελίδες 90, από το σημείο «Ο Βενιζέλος πήρε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έως να προχωρήσει στο μεταρρυθμιστικό του έργο», και στη σελίδα 91, «Το ρεύμα που είχε το κόμμα του Βενιζέλου έως σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων». Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο Α, το οποίο είναι απόσπασμα από την ιστορία του ελληνικού έθνους νεότερος ελληνισμός από το 1881 μέχρι το 1913. Αναφέρεται ότι στις 6 Οκτωβρίου 1910 ορκίστηκε η κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που ανέλαβε τα Υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικών. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης στις 9 Οκτωβρίου, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε απαρτία για να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης. Ο Βενιζέλος, συνειδητοποιώντας το πρόβλημα, ζήτησε τη διάλυση της Βουλής και ο Γεώργιος ο Πρώτος αποδέχτηκε το αίτημά του, βλέποντας το λαϊκό ρεύμα υπέρ του Πρωθυπουργού. Στις 12 Οκτωβρίου προκηρύχθηκαν εκλογές. Επισημαίνεται επίσης ότι η προκήρυξη εκλογών από τον Γεώργιο τον Πρώτο προκάλεσε την αντίδραση των παλαιών κομμάτων. Οι επικεφαλείς των παλαιών κομμάτων, ο Γεώργιος Θεοτόκης, ο Δημήτριος Ράλης και ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, κατήγγειλαν τη διάλυση της Βουλής και αποφάσισαν να μην συμμετέχουν στις εκλογές. Η πρωτοβουλία αυτή των παλαιών κομμάτων σχετίζεται λιγότερο με τη βασιλική θέση και περισσότερο με το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιπέσει. Πρόκειται για ένδειξη αδυναμίας των παλαιών κομμάτων, τα οποία είχαν την ελπίδα ότι στο μέλλον θα είχαν καλύτερο πεδίο δράσης και εκλογικό αποτέλεσμα. Βέβαια, στο παράθεμα τίθεται το ερώτημα αν τα παλαιά κόμματα μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των νέων παραγόντων της ελληνικής πολιτικής ζωής ή αν στήριζαν τις ελπίδες τους στη φθορά της νέας κυβέρνησης. Στο υποερώτημα Β, παραπέμπουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου, στη σελίδα 219, από το σημείο «Ο Βενιζέλος ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας, έως και ένοπλα τμήματα», καθώς επίσης και στην ίδια σελίδα, από το σημείο «Εκείνο που δεν είχε κατορθώσει να λύσει η διπλωματία, έως ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 12 Οκτωβρίου 1912». Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο Β, το οποίο είναι απόσπασμα από την ιστορία του ελληνικού έθνους του Παπαρηγόπουλου, αναφέρεται ότι στις εκλογές του Μαρτίου 1912 ο Βενιζέλος και οι Φιλελεύθεροι θριάμβευσαν. Στις εκλογές αυτές συμμετείχαν και τα παλαιά κόμματα και ανέδειξαν βουλευτές σε περιοχές που οι υποψήφοι τους ήταν προσωπικότητες με απήχηση. Κάποιοι αρχηγοί με δυσκολία εκλέχθηκαν, ενώ κάποιοι άλλοι όπως ο Ράλης και ο Ζαΐμης πήραν έδρα μόνο στις αναπληρωματικές εκλογές. Στη νέα Βουλή που προέκυψε, άσκησαν αντιπολίτευση οι παλιοί ηγέτες Θεοτόκης, Ράλης, Μαυρομιχάλης, καθώς και οι νέοι πολιτικοί ηγέτες Γούναρης, Τσαλδάρης και Δημητρακόπουλος. Στη διάρκεια της θητείας αυτής της νέας Βουλής, η Ελλάδα προόδευσε παρότι είχε προκύψει το κριτικό ζήτημα. Σύμφωνα τώρα με το κείμενο Β, η Βουλή που είχε προκύψει και από τις εκλογές του Μαρτίου του 1912 είχε διευθετήσει και το κριτικό ζήτημα. Ταυτόχρονα με τις εκλογές στην Ελλάδα, η Κρήτη διενεργούσε σκόπιμα την ίδια μέρα εκλογές για να στείλει εκπροσώπους της στη Νέα Ελληνική Βουλή, καθώς το νησί είχε κηρύξει την ένωση με την Ελλάδα με το κίνημα των Νεοτούρκων. Στις εκλογές στην Κρήτη, το κόμμα του Ελευθερίου Βενιζέλου κατάφερε να εκλέξει 23 βουλευτές σε σύνολο 69, σε αντίθεση με αυτό που συνέβη στην Αθήνα. Βέβαια, όπως προκύπτει από το παράθεμα, η Τουρκία προσπαθούσε να βρει ευκαιρία να επιτεθεί στην Ελλάδα, αλλά ο Βενιζέλος δεν δέχτηκε τους βουλευτές από την Κρήτη, καθώς πίστευε ότι δεν ήταν σε θέση να αναμετρηθούν πολεμικώς. Η θέση του Βενιζέλου ήταν δύσκολη για ένα παλαιό πολεμιστή και επαναστάτη. Ο προβληματισμός του φαίνεται από το γεγονός ότι έμεινε κλεισμένος 4 μέρες στο ξενοδοχείο του. Και περνάμε στο θέμα Δ1, το οποίο βαθμολογείται επίσης με 25 μονάδες και περιλαμβάνει την επεξεργασία τριών περιορισμένων, ωστόσο σε έκταση γραπτών κειμένων, και ενός στατιστικού πίνακα. Η εκφώνηση ήταν η εξής. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τον πίνακα και τα κείμενα που σας δίνονται, να παρουσιάσετε Α. Τις επιπτώσεις από την άφιξη και την εγκατάσταση των προσφύγων στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας και Β. Τη συμβολή τους στην αγροτική οικονομία της χώρας. Ενδεικτική απάντηση είναι η εξής. Για το υποερώτημα Α, παραπέμπουμε στο τρίτο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου, από το σημείο «Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα, 1821-1936», και συγκεκριμένα στη σελίδα 166-167, ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε από το 1920 έως εθνικό κορμό.
Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο Α, στη Θράκη, όπου οι Έλληνες είχαν μειωθεί αισθητά μετά τη βουλγαρική κατοχή το 1913, η εγκατάσταση των προσφύγων ήταν άμεση προτεραιότητα για το ελληνικό κράτος. Το 1924 το ελληνικό στοιχείο έφτασε το 62,1% του πληθυσμού, ενώ το 1928 ένας στους τρεις κατοίκους της Θράκης ήταν πρόσφυγας. Σύμφωνα με το λόγο του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου το 1929, ποτέ το ελληνικό κράτος δεν ήταν τόσο μεγάλο και τόσο ομοιογενές. Για το υποερώτημα Β, παραπέμπουμε και πάλι στο τρίτο κεφάλαιο, στη σελίδα 167 έως 168 και συγκεκριμένα στο σημείο για ένα διάστημα η άφιξη των προσφύγων έως σε αυτές τις δυσκολίες στην πατρίδα τους. Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο Β, οι κυβερνήσεις εκτελούσαν μεγάλα εγκυοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, κυρίως στις πεδιάδες Σερών και Δράμας, αλλά και Θεσσαλονίκης. Επίσης, εξομάλυναν κήτες των χυμάρων και μεγάλων ποταμών του Αξίου και του Στριμώνα, που με τις πλημμύρες τους νέκρωσαν τις παρόχθιες γιές σε μεγάλο βαθμό. Αποξήρανα τις λίμνες και παρέδωσαν τις γιές σε ακτήμονες πρόσφυγες και ντόπιους. Ο Γερμανός Στέφαν Ρόνχαρτ έγραψε ότι η Ελλάδα μετά την άφιξη των προσφύγων αριθμούσε 6.550.000 κατοίκους, οι οποίοι μιλούσαν την ίδια γλώσσα και είχαν την ίδια θρησκεία. Επίσης υποστήριξε ότι ο Ελληνισμός, αφού έσωσε τους πρόσφυγες, σώθηκε και ο ίδιος και απέκτησε έναν ομοιογενή εθνικό κορμό. Σύμφωνα με το κείμενο Γ, δόθηκε ιδιαίτερη όθηση στην αμπελουργία, τόσο στην καλλιέργεια με τα ξοσκόλικα, κυρίως στις περιοχές Αξιούπολης, Βέρειας και Έδεσας, αλλά και Αριδαίας και Φλόρινας, όσο και στη Ρόδο καλλιέργεια για παραγωγή ροδέλαιου στην Έδεσα, τη Βέρεια και τη Δράμα. Οι πρόσφυγες παράλληλα φύτεψαν αμπέλια αμερικανικής προέλευσης που δεν προσβάλλονταν από τη φυλοξήρα. Οι πρόσφυγες συνέβαλαν στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και αυτό φαίνεται από τον πίνακα του Foreign Office, σύμφωνα με τον οποίο παρήγαγαν σε χιλιάδες τόνους το 1921 624,8 δημητριακών, 23,3 καπνού και 3,8 βομβακιού. Το 1922 αντίστοιχα 534,8, 19,8 και 5.000 τόνους, όπως επίσης το 1923 602,3, 37,8 και 8.000 τόνους. Το 1924 παρήγαγαν 683.000 τόνους δημητριακών, 50,2 καπνού και 10,2 βομβακιού και τέλος το 1925 708,7, 60,8 και 10,5 τόνους βομβακιού. Αυτά ήταν τα θέματα της ιστορίας κατεύθυνσης. Να επισημάνουμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει γρήγορη αντιμετώπιση των ερωτημάτων από τους υποψηφίους, έτσι ώστε να έχουν μια ολοκληρωμένη απάντηση. Να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα στους μαθητές μας και καλή ξεκούραση μετά από μια κοπιαστική και ιδιαίτερως απαιτητική χρονιά. Κυρία Συγκούνη, σας ευχαριστούμε πολύ για το μάθημα της ιστορίας. Πάμε στον κύριο Μπουλά για την φυσική. Κύριε Μπουλά, ο λόγος σε εσάς, ακούμε ένα μικρό σχόλιο πριν περάσουμε στην ανάλυση των θεμάτων. Ένα σχόλιο για τα θέματα. Τα θέματα ήταν διαβαθμισμένα, έτσι ώστε και ο πιο σωστά διαβασμένος μαθητής να μπορέσει να αποδείξει την αξία του στο τέλος της χρονιάς. Ωραία. Σας ακούμε λοιπόν. Ο λόγος σε εσάς. Ωραία. Ας περάσουμε στο πρώτο θέμα, να δούμε τις απαντήσεις. Έχουμε Α1 είναι σωστό το Γ, Α2 το Β, Α3 το Γ, Α4 το Β, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Από το Α5 ερωτήσεις σωστού λάθος είναι σωστό, σωστό, λάθος, λάθος, σωστό. Χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Ας περάσουμε στο Β1. Ένα ελαττήριο με μάζα M τίθεται σε ταλάντωση. Ακολούθως συγκρούεται πλαστικά με ένα όμοιο ελαττήριο να βρεθεί ο λόγος των πλατών πριν και μετά την κρούση. Επειδή οι κρούσεις γίνονται στη θέση ισορροπίας, μπορούμε να πάρουμε τη σχέση της ταχύτητας ως Vmax και με εφαρμογή της αρχής διατήρησης ορμής θα καταλήξουμε τελικά το α1 προς α2 ίσον 2, δηλαδή σωστό το 3. Στο Β2, σύνθεση ταλαντώσεων, δύο ταλαντώσεων με F1 μεγαλύτερο F2, γνωρίζουμε ότι παράγεται διακρότημα με περίοδο 2 σεκόντ. Αν στη διάρκεια ενός διακροτήματος έχουμε 200 ταλαντώσεις, να βρούμε τις συχνότητες. Από τον τύπο της συχνότητας διακροτήματος. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η συχνότητα της ταλάντωσης είναι η μέση τιμή των συχνοτήτων, άρα μπορώ να υπολογίσω το πλήθος των ταλαντώσεων. Και καταλήγουμε εύκολα ότι F2 ίσον 99,75 Hz και F1 ίσον 100,25 Hz. Σωστό το 2. Στο υποερώτημα Β3, ελαστική κρούση
Μάζα 1 κινείται με ταχύτητα V1, συγκρούεται με μάζα 2 ελαστικά, η οποία μετά συγκρούεται ελαστικά με τον τοίχο και επιστρέφει. Αν λοιπόν μετά την επιστροφή της εισαπέχει από τη μάζα 1, που συγκρούστηκε αρχικά, να βρεθεί ο λόγος των μαζών. Από την εκφώνηση καταλαβαίνουμε ότι οι ταχύτητες πρέπει να είναι κατά μέτρο ίσες, ή αλλιώς V1 ίσον με μείον V2, και καταλήγουμε με τις σχέσεις που ξέρουμε από την ελαστική κρούση ότι 3M1 ίσον με M2, δηλαδή σωστό το Γ, το 3. Περνάμε στο θέμα Γ. Αναμενόμενο θέμα. Συμβολή κυμάτων. Δίνεται η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης σε σχέση με το χρόνο. Να βρεθούν οι αποστάσεις R1 και R2 ενός σημείου που απέχει από τις πηγές P1 και P2. Εύκολα προκύπτει από το διάγραμμα ότι η χρόνη διάδοσης είναι 0,2 και 1,4, άρα με εφαρμογή του τύπου R/V/T καταλήγουμε ότι το R2 είναι 1 και το R1 είναι 7 μέτρα. Στο Γ2, πάλι με δεδομένο το σχήμα, να γράψετε τη σχέση που δίνει την απομάκρυνση του φελού σε συνάρτηση με το χρόνο, άρα τις εξισώσεις απομάκρυνσης. Έχουμε βγάλει τους χρόνους διάδοσης, εύκολα βλέπουμε και τα πλάτη στο σχήμα. Θα υπολογίσουμε και την περίοδο, η περίοδος είναι ταφ διανή, όπως συμβαίνουν τρεις ταλαντώσεις ας πούμε στο πρώτο τμήμα, άρα 0,4. Το μήκος σχήματος εύκολα από την εξίσου κυματικής λάμδες/V/T 2 μέτρα και με εφαρμογή των εξισώσεων που ξέρουμε του κύματος και της συμβολής θα καταλήξουμε χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στις εξισώσεις που βλέπουμε. Στο Γ3. Ποιο είναι το μέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του φελού κάποια στιγμή όπου η απομάκρυνση είναι ψ 5 ρίζα 3 επί 10 στη μείον 3 μέτρα. Από την τιμή του ψ καταλαβαίνουμε ότι ήδη έχει αρχίσει η συμβολή. Άρα υπολογίζουμε το ωμέγα, τη γωνιακή συχνότητα, και με εφαρμογή της αδμέ πολύ εύκολα θα καταλήξουμε ότι V ίσον 0,025 π μέτρα ανά σεκόν, το μέτρο της ταχύτητας. Υπορώτημα Γ4, έστω κάπα είναι η μέγιστη κινητική ενέργεια του φελού. Αλλάζουμε τη συχνότητα των πηγών έτσι ώστε να ισούται με τα 10 ένατα της αρχικής. Ποιος θα είναι ο λόγος K1 προς K2, ο νέος λόγος K1 προς K2. Εύκολα υπολογίζουμε ότι το λάμδα 2 είναι 9 δέκατα του λάμδα 1. Από την εξίσωση του σύνθετου πλάτους βγαίνει ότι α2 ίσον 0,005 μέτρα και με πράξεις προκύπτει εύκολα K1 προς K2 ίσον 81,25. Και τελειώσαμε με το θέμα Γ. Πάμε στο θέμα Δ. Έχουμε ράβδο, ομογενής ράβδος, η οποία είναι δεμένη με νήμα. Να προσδιοριστεί η δύναμη που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση. Παίρνουμε ισορροπία ροπόνους προς α και καταλήγουμε ότι η τάφη δύναμη είναι 33,6 νιούτον, οπότε και η τάφη είναι 42 νιούτον. Ισορροπία δυνάμενος προς άξονα ψ, καταλήγουμε ότι η εφ είναι 0, η δύναμη από την άρθρωση. Και ισορροπία δυνάμενος προς άξονα χ, καταλήγουμε ότι η εφ είναι 70 νιούτον και επειδή η εφ είναι 0, προφανώς η δύναμη εφ είναι πάνω στην άρθρωση, είναι πάνω συγγνώμη στη ράβδο, άρα εφ είναι 70 νιούτον και μία γωνία μπορούμε να δώσουμε θ ίσον με φ για τη δύναμη. Δ2. Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση μία σφαίρα αφήνεται, σπρώχνεται να κινηθεί πάνω κατά μήκος του ΚΓ. Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση της σφαίρας. Εδώ θα πρέπει να μας παραξενέψει η εκφώνηση. Πολύ απλά με εφαρμογή του νόμου, του βασικού νόμου της υπεριστροφικής κίνησης. Έχουμε σίγμα τάφισον γιώτη πι αλφα γωνιακό. Οι δυνάμεις είναι γνωστές, η τριβή, η στατική τριβή, η κάθε αντίδραση και το βάρος. Καταλήγουμε ότι τάφισον 2mα5. Και με εφαρμογή του θεμελιώδους νόμου της μηχανικής, σίγμα εφ ίσον μη επί α, καταλήγουμε ότι με αντικατάσταση α ίσον μείον 40 έβδομα μέτρα ανά σεκόν τετράγωνο, άρα το α γωνιακό θα είναι μείον 440 ανά σεκόν. Ως εδώ δεν έχουμε κάποια δυσκολία στο τέταρτο θέμα. Περνάμε στο υποερώτημα Δ3. Με δεδομένο ότι η σφαίρα φτάνει στο άκρο γάμα, να βρείτε τη σχέση που περιγράφει την τάση του νήματος σε συνάρτηση με την απόσταση από το σημείο κάπα. Σχεδιάζουμε πάλι τις δυνάμεις.
Δεν έχουν αλλάξει οι δυνάμεις, είναι με το ίδιο με το προηγούμενο ερώτημα. Οπότε, με ισορροπία ροπών σίγμα τάφισο 0, καταλήγουμε εύκολα τάφισον 45 συν 3 χ νιωτών στο SI, με περιορισμό από 0 μέχρι 1 μέτρο. Υπορώτημα ΔΕΛΤΑ 4, να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της τράβδου στη θέση στην οποία σχηματίζει η γωνία φ με την κατακόρυφο. Πρακτικά μας ζητάει να βρούμε την ισχύ, δηλαδή το γινόμενο σίγμα τάφε επί ωμέγα. Θα πρέπει να υπολογίσουμε λοιπόν το ωμέγα με εφαρμογή της αρχής διατήρησης μηχανικής ενέργειας. Έχουμε MGS ίσον γιο το ωμέγα τετράγωνο δεύτερα. Το ΑΣ με λίγη γεωμετρία είναι έλεξη νημή των οφή, οπότε τελικά με αντικατάσταση έχουμε ωμέγα ίσον 2 ρίζα 6 ράντανα σεκόν. Και με αντικατάσταση στον αρχικό τύπο, ο ζητούμενος ρυθμός μεταβολής είναι 67,2 ρίζα 6 τζάουλνα σεκόν. Και τέλος, πλαστική κρούση δύο ραβδών, να βρεθεί το ποσοστό απώλειας της κινητικής ενέργειας του συστήματος. Εφαρμόζουμε αρχή διατήρησης τροφορμής, γιώτα 1 ωμέγα 1 ίσον γιώτα 1 συν γιώτα 2 ωμέγα, οπότε εύκολα καταλήγουμε ωμέγα 1 ίσον 4 ωμέγα. Και με εφαρμογή του τύπου του ποσοστού, δηλαδή ε απώλεια προς K1, εύκολα πάλι με πράξη καταλήγουμε ότι είναι η απώλεια 0,75 ή αλλιώς 75%. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και σας κύριε Μπουλά για την αναλυτική παράθεση των θεμάτων. Να ευχαριστήσω και την κυρία Συγκούνη. Καλό βράδυ και στους δυο σας. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση σιγά σιγά. Να ευχαριστήσω και εσάς φίλες και φίλοι του Ανακεντρικής Ελλάδας που μείνατε συντονισμένοι με την ανάλυση των θεμάτων πάντα σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Ανταφλούκας. Εξακολουθήστε να είστε μαζί μας με την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Ακολουθεί ντοκιμαντέρ, η ξένη ταινία Tropical Heat, η ιατρική εκπομπή Ολογία, ξένη ταινία με τίτλο Αμάντη και η εκπομπή Μη μου πεις. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.